Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Με έναν γενικά άστατο καιρό θα κυλήσει το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μα, όπω βλέπουμε και στον χάρτη των βροχοπτώσεων. Έχουμε αυτή τη χρονική στιγμή βροχοπτώσει προ το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, ιδιαίτερα θα λέγαμε προ την περιοχή του Καστελόριζου. Ταυτόχρονα όμω, δείτε με του χρωματισμού θα ξεκινήσουν βροχοπτώσει από το απόγευμα και στα δυτικά τμήματα. Μάλιστα, προ τα βορειοδυτικά θα γκλωθούν και πρόσχερε τοπικέ καταιγίδε. Πάμε όμω να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για το 24ωρο που μπροστά μα. Για σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα. Όπω βλέπετε, χαρακτηριστικά στου δέκτε σα, 16 Ιανουαρίου, προ το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγείο, θα έχουμε πρόσκαιρε τοπικέ βροχέ. Τα φαινόμενα όμω σιγά-σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν στην υπόλοιπη χώρα. Ξεκινάμε με ήπιε καιρικέ συνθήκε. Προ το απόγευμα, όμω, θα συναντήσουμε βροχέ και πρόσκαιρε τοπικέ καταιγίδε προ το Ιόνιο και τα δυτικά, υπηρετικά στο πεδίο των ανέμων. Από το Ιόνιο προ το Αιγαίο, σιγά σιγά οι άνεμοι θα αρχίσουν να στρέφονται σε νοτιάδε, θα ενισχυθούν, θα φτάσουν και τα 7 μοφόρ, ιδιαίτερα μέσα στο Ιόνιο. Ο υδράργυρο ξεκινά από χαμηλέ τιμέ, τώρα νωρί το πρωί, αργά το μεσημέρι όμω, θα προσεγγίσει του 14 με 16 βαθμού σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα. Πάμε να δούμε τώρα και για την περιοχή τη Αττική για σήμερα Δευτέρα. Αναμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, αλλά και λίγε τοπικέ συνευχέ. Οι άνεμοι σε Σαρονικό και Νότιο Ευωϊκό σιγά σιγά θα αρχίσουν να στρέφονται σε νότιου από το απόγευμα και στη συνέχεια θα ενισχυθούν ιδιαίτερα σε ανοιχτέ θαλάσσιε περιοχέ. Θα φτάσουν τα 5 τοπικά ακόμη και τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι δεν φαίνεται να ξεπερνά του 15 με 16 βαθμού στο εσωτερικό τη πόλη. Θα κινηθούμε τώρα και λίγο πιο βόρεια για τη Θεσσαλονίκη μα και εδώ αναμένουμε τοπικέ συνευχέ οι οποίε θα αυξηθούν καθώ θα πηγαίνουμε προ το απόγευμα αλλά και τι βραδινέ ώρε. Και εδώ οι άνεμοι στο Θραμαϊκό σιγά σιγά θα αρχίσουν να στρέφονται σε νοτιάδε, θα ενισχυθούν προσεγγίζοντα ακόμη και τα πέντε μποφόρ και η θερμοκρασία, όπω βλέπετε χαρακτηριστικά στου δέκτε σα, αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει και του 14 βαθμού Κελσίου στο κέντρο τη πόλη. Να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και μέσα από του χάρτε των βροχοπτώσεων. Παρατηρήστε ότι μια οργανωμένη κακοκαιρία από την περιοχή τη κεντρική Ευρώπη θα κινηθεί πιο νότια, θα εγκλωβιστεί για αρκετέ ημέρε στην περιοχή τη Ιταλία. Άρα λοιπόν μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε αρκετές βροχές, έναν γενικά άστατο καιρό από την οροσυρά της Πίνδου και πιο δυτικά, ενώ από την Παρασκευή και στη συνέχεια αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί πιο ανατολικά. Άρα λοιπόν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα δούμε γενικευμένη κακοκαιρία στο σύνολο της χώρας μας. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, το είπαμε αυτό και προηγουμένως, θα αρχίσουν να ενισχύονται. Άρα λοιπόν θα ανέβει και θερμοκρασία Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 18, με 20 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στα πιο ανατολικά υπηρετικά τμήματα της επικράτειας.